Δημοσιογραφικό σχόλιο σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω με Skype τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Θα ξεκινήσουμε με την ακρίβεια που σαρώνει τα πάντα. Λάδι, τεράστιες αυξήσεις. Αλλά όχι μόνον. Γάλα, τα πάντα, τεράστιες αυξήσεις. Ο πληθωρισμός γύρω στο 10%. Αλλά οι αυξήσεις στα περισσότερα προϊόντα είναι 20, 30, 40, 50 και παραπάνω τις 100 τους τελευταίους μήνες. Πραγματικά, κανείς δυσκολεύεται πολύ να αγοράσει τα απαραίτητα. Ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου δυσκολεύεται να αγοράσει πλέον τα απαραίτητα. Είναι κάτι πασίγνωστο αυτό και ίσως το περιγράφω με λιγότερη σαφήνεια από την αγριότητα που έχει. Στέφανε. Βλάση, οι πολίτες νομίζω που μας ακούν αυτή την ώρα, οι συμπολίτες μας και όσοι άλλοι πολίτες από οποιαδήποτε άλλη περιοχή φτάνει το σήμα του Ιωάννινα TV, είναι γεγονός ότι πηγαίνουν να ψωνίσουν. Και ο καθένας γνωρίζει ακριβώς το τι μπορεί να ψωνίσει από ένα σούπερ μάρκετ και με πόσα χρήματα. Αν δηλαδή τα χρήματα που παίρνει τον φτάνουν να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του προς την πολιτεία, δηλαδή να πληρώσει τους φόρους του, να πληρώσει το έμφυα, να πληρώσει φόρο εισοδήματος, να πληρώσει το ρεύμα, να πληρώσει το νερό, να πληρώσει το αυτοκίνητο, να πληρώσει τα τέτοια πληροφορία, να πληρώσει τα πάντα, και αν του περισσέψει κάτι να πάει στο σούπερ μάρκετ, όπου εκεί διαπιστώνεται δεν μπορεί πλέον να ψωνίσει τίποτε. Ή αυτά που μπορεί να ψωνίσει είναι τόσο ελάχιστα που δεν ξέρω πώς μπορεί ο καθένας. Έχεις να βγάλει. Έχεις απόλυτο δίκιο, Στέφανε, σε αυτό που λες τώρα. Είναι, δηλαδή δεν είναι κάτι που το λες, ας πούμε, για να ασκήσεις κριτική σε κάποιον και συγκεκριμένα τώρα να πεις για την κυβέρνηση ή να κάνεις καλό, να κάνεις καλή την αντιπολίτευση ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ λες την πραγματικότητα. Θέλει, δεν θέλει ο άλλος, βάζει το χέρι στην τσέπη. Πιστεύει όποιον και να πιστεύει, θα πάει να ψωνίσει. Θα πάρει και αυτό το ψωμί όσο θα το πάρω εγώ, θα πάρει το γάλα όσο θα το πάρεις εσύ, θα πάρει το λάδι όσο θα το πάρουμε όλοι μας. Λοιπόν, το λάδι ήταν 5 λίτρα, τα κάναν 4 λίτρα, τώρα έγινε 3 λίτρα βλέπουμε. Και σου λέει 18 ευρώ το 3 λίτρο, 17,75 ξέρω εγώ. Η φέτα από τα 5 ευρώ έφτασε στα 10. Και πολύ περισσότερα και ακόμα. Και υπάρχει και εξής. Είναι δηλαδή η κομπίνα που κάνουν. Μειώνουν τα γραμμάρια. Τα 250 γίναν όλα 200. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το μισό κιλό έγινε 400 γραμμάρια. Οι ποσότητες μειώνονται ή οι τιμές αυξάνονται. Μας κλέβουν και στην ποσότητα και βεβαίως στις τιμές. Και ο καθένας προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Αν αυτά τα χρήματα τα παίρναν οι παραγωγοί, θα έλεγα ότι κοίταξε, δόθηκε ένα ποσό στους παραγωγούς να μπορέσουν να ανταποκριθούν και αυτοί στην ενέργεια, στα λοιπάσματα, στις ζωοτροφές κτλ. Αν δεν τα παίρνουν οι παραγωγοί, το κακό αυτό είναι. Ότι ούτε ο παραγωγός παίρνει, ούτε ο πολίτης ψωνίζει φτηνά. Ποιος τα παίρνει τα χρήματα? Τα παίρνουν οι διακινητές, οι μεσάζοντες. Αυτό λοιπόν δεν είναι δουλειά δική μας να το λύσουμε. Είναι δουλειά των αρμοδίων που έχουν με τον νόμο την ευθύνη. Και είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά θα πρέπει να βρουν τη λύση. Διότι δοκίμασαν με το καλάθι της νοικοκυράς ένα μέσο το οποίο μπορεί να φάνηκε ένας τρόπος που ναι, πήγε κάτι να γίνει, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτε. Τα σούπερ μάρκετ βρήκαν την ευκαιρία, ξέρουν πώς να κρύβουν και πώς να κάνουν. Έχουν πετάξει δηλαδή δίπλα ομοειδές προϊόν το οποίο είναι καλύτερο και το έχουν φτηνότερα από όσο έχει το καλάδι της νοικοκυράς. Οπότε μάλιστα, γιατί να το πάρει ο άλλος από εκεί? Υποβαθμίζουν δηλαδή μια επιχειρούμενη θεσμική παρέμβαση μόνο και μόνο για να την τελειώσουν, να μην υπάρχει. Μάλιστα. Αν μάλιστα, δηλαδή μάλιστα, αυτό γινόταν και να εξασφάλιζαν αυτά τα προϊόντα, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι βοηθάει σε ένα βαθμό. Για να πάρω αυτά τα 50 προϊόντα θέλω 100 ευρώ. Δεν γίνεται όμως. Μάλιστα. Στέφανε, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί ο κόσμος που πάει καθημερινά να ψωνίσει σκέφτεται τι θα πάρει. Έχει περιορίσει και ο ίδιος τις ποσότητες, αλλά το να τον κλέβουν όμως και στις ποσότητες, δηλαδή στα συσκευασμένα τρόφιμα τα οποία ήταν πολύ περισσότερων γραμμαρίων και πολύ χαμηλότερων τιμών βεβαίως, και τώρα μειώθηκαν και τα γραμμάρια, αυξήθηκαν και οι τιμές. Μάλιστα. Πώς θα επιβιώσει ο άλλος?
Μάλιστα, έχεις απόλυτο δίκιο, Στέφανε. Πάμε, μετά, αν θα πάει 200 ευρώ επίδομα, ποιος θα τα πάρει αυτά? Έχει διανοηθεί κανένας ποιος θα τα πάρει? Είδε κανένας, δηλαδή, τι να σου κάνουν 200 ευρώ? Τι ποσό εισοδήματος πρέπει να πηγεί κάποιος? Αν έχει, λέει, 7.000 ή ας πούμε ένα ποσό που μπορεί να τα πάρει. Εκείνος που παίρνει 15.000 μπορεί να πάει όταν έχει να πληρώσει 5-6.000 φόρους και έξοδα και έμφυα κτλ. Και αν βάλει και τα ρεύματα και τα υπόλοιπα, τι θα του περισσέψει? Αν πάρει, δηλαδή, ο άλλος θέλει συμμετοχή στα φάρμακα και θέλει 60-70 ευρώ ο άντρας και άλλα τόσα η γυναίκα, τι θα του περισσέψει να πάει να ψωνίσει? Είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί και συζητιέται καθημερινά. Όλοι μας μιλάμε με πολίτες, όλοι μας βγαίνουμε στην αγορά, όλοι μας είμαστε. Περιγράφεις με απόλυτη ακρίβεια, Στέφανε. Και ο καθένας μας αυτή την ώρα ζει και ο ίδιος αυτό το περιστατικό. Έτσι είναι ακριβώς. Δεν λέμε κάτι καινούριο, δηλαδή. Περιγράφεις με απόλυτη ακρίβεια, Στέφανε. Και ενώ υπάρχει ακρίβεια, το ασφικτικό πλαίσιο της ακρίβειας. Ναι, αλλά ο έρχονται Πάτσης γιορτές. Δεν σκέφτεται κανένας πώς θα ζήσει. Δηλαδή, αν θα πάρουν κάποιοι με πολύ χαμηλό εισόδημα 200 ευρώ, ούτε αυτοί σώνονται. Τι να σου κάνουν 200 ευρώ? Τι να σου κάνουν 200 ευρώ? Ή στη σύνταξή τους, τι θα πάρουν? Δηλαδή, παίρνει ο άλλος 570 ευρώ μισθό. Τι θα πάρει με τα 500? Σε ρωτάω, αν έχει οικογένεια, δεν σου λέω και αν έχει ενίκιο. Απόλυτο. Αν έχει ενίκιο, απόλυτο το δίκιο σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως πώς διαμορφώνεται κάτι άλλο μέσα από όλο αυτό. Ακρίβεια, υποκλοπές, ο Πάτσης με τα κόκκινα δάνεια. Ξαφνικά η κυβέρνηση, να το πω Στέφανε, η κυβέρνηση έχει ανάγκη σε κάθε περίπτωση να αλλάξει ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για έρευνες εξορίξης υδρογονανθράκων στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, και σήμερα, ενώ πιστεύαμε ότι εδώ στα Γιάννενα είχε μειωθεί το ενδιαφέρον μετά την αποχώρηση της Ισπανικής εταιρείας που είχε εδώ ένα κομμάτι των ερευνών, ο Κώστας Κρέκας, ο Υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είπε ότι το κοίτασμα των Ιωαννίνων θα μπορούσε να καλύψει την ενεργειακή κατανάλωση της Ελλάδας για 10 χρόνια. Κάνοντας έτσι μια εκτίμηση για ένα κοίτασμα μεγάλο εδώ στα Γιάννενα. Την ίδια στιγμή, μιλώντας εγώ πριν λίγα 24 ώρα την Τρίτη με τον Γιώργο Αμυρά, ο οποίος είναι υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά ασχολείται με το περιβάλλον περισσότερο, μου είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα για τα Γιάννενα εδώ σε αυτή τη φάση. Πάμε να δούμε αυτό το μικρό τμήμα της συζήτησης που είχαμε τον Γιώργο Αμυρά. Όχι, δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση κάτι για την Ήπειρο, είπε ο Γιώργος Αμυράς. Δεν ξέρω τώρα σε τι βαθμό είναι όλο αυτό επικοινωνία και αλλαγή ατζέντας ή σε τι βαθμό μπορεί να υπάρχει αλήθεια. Είμαστε σε κάθε περίπτωση επιφυλακτικοί ότι το timing μυρίζει αλλαγή ατζέντας. Το είπα και λίγο πριν μιλώντας με την κυρία Κεφάλα. Μακάρι να είναι αλήθεια αυτό. Και να γίνουμε Άραβες όλοι. Εκτιμάς ότι θα γίνουμε όλοι Σαουδάραβες? Κοίτασμα για τον τόπο, για την πατρίδα μας. Είναι καλό. Δυστυχώς όμως μέχρι τώρα ενδείξεις από τις εταιρείες που έχουν κάνει έρευνες δεν μας έχουν πει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν μυστικά στοιχεία τα οποία στέλνονται στα Υπουργεία και τα έχει στα χέρια του Υπουργός και τα είπε αυτά σήμερα. Διότι αν δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, εάν δηλαδή το 25 δεν αρχίσει η εκμετάλλευση, τι θα μας πούν μετά? Ποιος θέλει? Πάντως ο Γιάννης Μανιάτης, Στέφανε, που μίλησα επίσης χθες μαζί του, ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, μου είπε ότι η περιοχή είναι υποσχόμενη. Πάμε να δούμε αυτό το κομμάτι της συζήτησής μας με τον Γιάννη Μανιάτη και επιστρέφουμε στη ζωντανή συζήτηση, στη ζωντανή ροή με τον Στέφανο Ντόβα. Γιάννης Μανιάτης. Δώστε μου το Στέφανο. Είναι μια περιοχή υποσχόμενη, λέει ο Γιάννης Μανιάτης. Έχει ασχοληθεί ο Μανιάτης και ο Ντανίδερν Υπουργός και τώρα όμως ασχολείται με τους υδρογονάνθρακες. Σε κάθε περίπτωση, εγώ να το ξαναπώ για μια ακόμη φορά. Εμένα το timing, να το πω Στέφανε, εμένα το timing μου θυμίζει προσπάθεια αλλαγής ατζέντα σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω τι υπάρχει, δεν ξέρω τι δεν υπάρχει. Απ' την άλλη, ακούω πολύ σοβαρές ενστάσεις για εξορίξεις από πολύ σοβαρούς ανθρώπους και τις ακούμε ιδιαίτερη προσοχή. Θα δούμε. Μακάρι να υπάρχουν, Βλάση, κοιτάσματα. Θα είναι καλό για τον τόπο μας, θα είναι καλό για την πατρίδα μας. Αλλά αν δεν υπάρχουν όμως και κάποιοι επιχειρούν να αλλάξουν την ατζέντα,
Έχει γίνει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις. Ξέρουμε τον τρόπο πώς γίνεται και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τον κόσμο. EastMed τώρα. Ο EastMed, όπως είναι γνωστό, θα περάσει από την Ήπειρο. Αλλά αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν θα γίνει εδώ διανομή. Και αυτό είναι το μείζον. Αν θα υπάρξει διάθεση φυσικού αερίου δηλαδή στην Ήπειρο ή θα παραμείνουμε στο ευρωποιημένο. Που να οδηγεί και στην Ήπειρο και προς την υπόλοιπη εάν θα γίνει εδώ διανομή, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο Στέφανε και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τη δική μας συζήτηση. Ναι, στον EastMed, αλλά με δέσμευση για διανομή αερίου εδώ στην Ήπειρο και όχι μόνο για διέλευση, είπε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ήπειρου στη χθεσινή συνεδρία σε αυτό. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Στέφανο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με ένα θέμα που αφορά στο Δήμο Ιωαννιτών. Στέφανε, εδώ το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί για μια δημοσκόπηση που τρέχει στο Δήμο Ιωαννιτών μέρες τώρα. Η δημοσκόπηση γίνεται από τη Μέτρο Ανάλυσης και κατά 80% αφορά στο Δήμο Ιωαννιτών. Κατά 20% έχει κάποια άλλα θέματα κεντρικής πολιτικής σκηνής. Τα ερωτήματα αυτής της δημοσκόπησης είναι: ευχαριστημένος από το έργο, είστε ευχαριστημένος από το έργο της Δημοτικής Αρχής, είστε ευχαριστημένος από την αντιπολίτευση, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου και τι γνώμη έχετε για τους παρακάτω: Ελισάφ, Μπέγκα, Καλογιάννη, Μπαρτζόκα, Γκόντα, Νάτσι, Πατσούρα, Τσουμάνι και Καφαράκι. Είναι οι επικεφαλής των παρατάξεων στο Δήμο Ιωαννιτών, των δημοτικών παρατάξεων. Δεν έχει νέες εισόδους διαφόρων που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να είναι υποψήφοι. Και μετά υπάρχουν ερωτήσεις ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ο επόμενος δήμαρχος, διάφορες τέτοιες ποιοτικές ερωτήσεις. Στο τέλος εστιάζει αυτή η δημοσκόπηση στο δίδυμο Ελισάφ Μπέγκας. Και ερωτήσεις είναι ποιον θα ψηφίζατε στο πρώτο γύρο, Ελισάφ ή Μπέγκα, ποιον θα ψηφίζατε στο δεύτερο γύρο, Ελισάφ ή Μπέγκα. Εστιάζει δηλαδή και πρώτο και δεύτερο γύρο στο δίδυμο Ελισάφ Μπέγκα αυτή η δημοσκόπηση. Μέτρο ανάλυσης, επαναλαμβάνω, τρέχει αυτή τη στιγμή. Επειδή με πήραν, όπως σου είπα, την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, σου είπα ότι με πήραν και εμένα. Ναι, ναι. Και απάντησα και εγώ τις ερωτήσεις. Λοιπόν, κλείνουν με την ερώτηση ποιος πιστεύεται ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Μάλιστα. Στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Χωρίς επιλογές. Δίνουν επιλογές. Χωρίς επιλογές. Ποιος πιστεύεται ότι θα κερδίσει. Χωρίς επιλογές. Μάλιστα. Δηλαδή προτελευταία έχουν τις επιλογές που σου δίνουν, δίνουν και κάποια ονόματα και σου λένε πες μας τέσσερις από αυτούς που νομίζουν ότι πρέπει να διεκδικήσουν. Είναι ένα σύνθετο το ερωτηματολόγιο. Προσπαθούν και να φιλτράρουν, ναι, ναι. Ακριβώς. Είναι ορισμένα στάτους σε φίλτρα τα οποία για να βγάλουν συγκεκριμένες απόψεις που ζητούν από τους πολίτες. Είναι καλοδουλεμένα δηλαδή, ναι, δεν, ναι, είναι τυχαία η ερώτηση. Εντάξει, μια σοβαρή εταιρεία. Ναι, εντάξει, γίνεται. Αλλά εστιάζει στο δίδυμο Μπέγκας Ελισάφ, ναι. Ναι, καταρχήν και στο να τέλος όμως σου δίνει τη δυνατότητα και λέει ποιος νομίζει ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Θα δούμε, είναι, θα δούμε το επόμενο πάντως, δεν ξέρω πόσους πολίτες. Εάν αυτός που την έχει παραγγείλει, μείνει ικανοποιημένος, κάτι θα μάθουμε. Εάν όχι. Ναι, εάν δεν μείνει ικανοποιημένος, δεν πρέπει να κυκλοφορήσει. Δηλαδή, αν είναι πολιτικός, εάν είναι μέσω ενημέρωσης, μπορεί να δημοσιευθεί. Μάλιστα. Δεν είναι μέσω ενημέρωσης. Εγώ ζήτησα να μου πούν για ποιο διαλογαριασμό πιανού γίνεται η σφιγμομέτρηση και δεν μου απάντησαν. Δεν απαντούν ποτέ σε αυτό. Ευχαριστώ, Στέφανε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα.